θυμίσω ότι πρέπει να υπάρξει μια σύνδεση της ΕΙΑΔ με το Πανεπιστήμιο. Όχι μόνο από την πλευρά του Πανεπιστήμιου προς την ΕΙΑΔ, αλλά και από την πλευρά της ΕΙΑΔ προς το Πανεπιστήμιο. Έτσι, έξω από τις θέσεις που η ΕΙΑΔ προσφέρει στους φοιτητές που κάνουν πρακτική άσκηση, είπαμε ότι θα ενισχύσουμε δύο υποψήφιους μεταπτυχιακών σπουδών και έναν υποψήφιο των διδακτορικών σπουδών, οικονομικά, έτσι ώστε να διεκπαιρέσουν τις σπουδές τους παραμένοντας αυτή τη χώρα, αυτή την περίοδο που αρκετοί νέοι φεύγουν στο εξωτερικό. Ένα είναι αυτό. Και αφετέρου, είπαμε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ ΕΙΑΔ και ερευνητικών ομάδων του ΑΠΘ, έτσι ώστε θέματα που απασχολούν την ΕΙΑΔ, όπως είναι τα θέματα της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, τα θέματα του ελέγχου του δικτύου ίδρυσης και της ποιότητας του περιβάλλοντος, να είναι θέματα συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, δηλαδή των ερευνητικών φορέων, των ερευνητικών εργαστηρίων του Πανεπιστημίου και της ΕΙΑΔ, γιατί πρέπει να εξασφαλίσει και καλύτερο πόσιμο νερό σε καθημερινή βάση και καλύτερη ποιότητα της επεξεργασίας των λιμάτων. Αυτό ήταν που οδήγησε τη νέα διοίκηση στο να προτείνει αυτή τη συνεργασία στο ΑΠΘ και χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα αυτό έφτασε στο τελευταίο του στάδιο, δηλαδή στην υπογραφή της συμφωνίας, και να ξεκινήσει αυτή η προκήρυξη των τριών υποτροφιών για το επόμενο τουλάχιστον ακαδημαϊκό έτος.